Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Εξαιρετικά στενά είναι πλέον τα περιθώρια για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς τα βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν είναι πολλά και ο χρόνος λίγος. Μαζί μας η Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πράγματι, εδώ και 3 χρόνια περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον θα ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ουσιαστικά πρόκειται για τη φθηνή χρηματοδότηση που ίσχυε αυτά τα χρόνια στην Ευρωζώνη, προκειμένου να διευκολυνθούν τα κράτη, οι οικονομίες και να ξεπεραστεί η κρίση. Αυτό ούτως ή άλλως το πρόγραμμα βρίσκεται στη λήξη του, οδεύει προς τη λήξη του έως το τέλος του έτους. Όμως θα ήταν πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να ενταχθεί, καθότι θα ήταν μια σφραγίδα αξιοπιστίας από το ευρωσύστημα. Αυτό θα εξυπηρετούσε και την έξοδο στις αγορές μετά το πρόγραμμα, μετά τις 20 Αυγούστου. Δηλαδή θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού από τις αγορές. Και θα ήταν έτσι μία, ας πούμε, διευκόλυνση για την Ελλάδα για την επόμενη μέρα. Όμως βλέπουμε ότι τα περιθώρια πλέον εξαντλούνται για αυτό τα χρονικά περιθώρια. Υπήρχαν 2 σενάρια. Το ένα ήταν να διατηρηθεί το waiver, δηλαδή η εξαίρεση που θα μπορούσε να απολαμβάνει, μάλλον που είχε η Ελλάδα τα χρόνια αυτά, της λόγω ότι ήταν μνημονιακή χώρα. Θα μπορούσε λοιπόν να συνεχιστεί, να παραμείνει και μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Αυτό για κάποιους μήνες ή για αρκετό χρόνο. Αυτό ούτως ή άλλως είναι μέχρι το τέλος του προγράμματος, στο τέλος του 2018. Αυτό προσπαθούσε να πετύχει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. Όμως ο Μάριο Ντράγκη, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί, λόγω της αυξημένης εποπτείας στην οποία θα βρίσκεται η χώρα μετά το μνημόνιο, να θεωρηθεί πρόγραμμα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί το waiver βάσει του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, αυτό αποκλείεται και μένει ανοιχτό, ας πούμε, το παράθυρο της ένταξης στο QE μέχρι τη λήξη του προγράμματος, που η Ελλάδα πληρεί τις προϋποθέσεις. Όμως, όπως είπε ο κύριος Ντράγκη, για να γίνει αυτό θα πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία πρωτίστως από τα κοινοβούλια, καθότι δεν αρκεί να συμφωνήσουν οι Ευρωπαϊκοί Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Eurogroup όπως συνέβη, αλλά πρέπει να επικυρωθούν και από τα εθνικά κοινοβούλια. Το πρόβλημα είναι η Γερμανία και σε αυτή την περίπτωση. Όπως φάνηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας του ESM, θέτει προς κόμματα η Γερμανία στη διαδικασία. Δεν θέλει, ουσιαστικά δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να υπάρξει μια καθυστέρηση στην εκταμείευση της δόσης των 15 δις. Αυτό πάει τα πράγματα πίσω. Το βήμα της έγκρισης από τα κοινοβούλια, της εφαρμογής της συμφωνίας από τον ESM, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και στην ένταξη της Ελλάδας να συντάξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους, για να ξεκλειδώσει το ζήτημα αυτό, καθυστερεί και είναι βέβαια πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, ένας μήνας ουσιαστικά. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Ναι, για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες και μάλιστα εν μέσω θέρους.